Το σούπερ κάστρο της επιστίας μαζί γίνεται σπίτι μόνο με 400 μένα μακριά. Παιδιά, δεν είμαστε στην πόλη μας. Είμαστε σε ένα μαγικό κάστρο και πρέπει να περπατήσουμε 400 μέτρα. Για να πούμε, μπορεί ο βασιλιά ή η βασίλισσα να μας επιθεί. Μόνο αν εσείς είστε ευγενικός και όχι βαρεμένος. Είμαι. Είπα ότι δεν πρέπει να είμαστε βαρετοί. Παιδιά, είμαι ένα μικρό κοριτσάκι που φέρω ένα μικρή επιστήμη. Τεράστη. Τι έκανες τώρα? Ναι, κάτσε την επιστήμη μαζί με τον Πέρος. Ένα τέμος μαζί με τα άλλα του. Καλώς ήρθατε στο μαγικό κάστρο της επιστήμης που όλα τα πράγματα εξονίνονται ένα-ένας. Παιδιά, κοιτάξτε το διπλό αναψυκτικό μου που έχασα. Ει, φίλε, νομίζω πως έπαθες μελανιά. Τι είναι αυτή η μελανιά στο προκεφάλι σου? Αυτή η μελανιά? Αυτή η μελανιά πού? Στο κεφάλι σου φυσικά, φίλε. Άσε μια γουλιά. Παιδιά, το πράγμα με έχει χειροτερεύσει. Τώρα γιατί βρισκόμαστε σε εξακολουθητικό βουνό? Το εξακολουθητικό εξανάρεται μαζί. Το κλωσόπουλο θα πετάξει στη μεγαλύτερη του ορνοτότητα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ονοράμπα που έχει φτιαχτεί. Η ονοράμπα μου φαίνεται εντελώς τιμένη. Μισό είπε η ράμπα στη μένη. Έτσι νομίζω. Θέλει κανείς? Καλά εγώ, κάντε για τα μικρά ευρωπάκια. Άσχετο. Και βαρετό. Γιαχού! Δεν κάνουμε από τους τοίχους. Ανόητε. Βαρετό είναι. Βαρετό. Αλλά διασκεδαστικά. Θέλει κανείς άλλη τρυψιά? Εγώ νομίζω πως όχι. Τώρα στο σκέφτηκα σε βαρετό. Α, τα ευρωπάκια δεν ενδιαφέρουν. Τα μάτια μου είναι πολύ βλαμμένα.